κατεστημένο. Κύριε Λέφαντε, πώς θα πει ο Παπαδόπουλος στο κατεστημένο του άλλου. Πώς θα πει ο Παπαδόπουλος στο κατεστημένο. Όλους. Σας παρακαλώ πολύ. Πώς θα πούνε αυτοί. Ναι, αφήστε να μας δώσει μια απάντηση ο κύριος Χαριστέας. Εδώ ο κύριος Χαριστέας θα σας πει. Ξέρετε, θα σου πει ο κύριος Χαριστέας θέλει να κάνει μεταγραφή από την εθνική ομάδα. Τι δεν τα ξέρετε τι καλά. Να μην κάνει δηλαδή. Αν το αξίζει ο άνθρωπος. Στην εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα. Βάλτε τελεία. Δεν γίνεται τη συζήτηση. Μεσολαβούν άλλα πρόσωπα. Για να πάει σε Γερμανία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα με αναγκάσετε να μεταφέρετε το λόγο. Δεν γίνεται τη συζήτηση. Θα απαντήσει ο άνθρωπος. Ελάτε κύριε Καριστέα. Ό,τι θέλει να απαντήσει. Αφήστε το λοιπόν. Επειδή εγώ έχω ένα επίπεδο σαν ποδοσφαιριστής και σαν προσωπικότητα. Τίποτα δεν έχει. Κύριε Αλέφαντε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Αλέφαντε, δεν σας επιτρέπω. Δεν σας επιτρέπω, κύριε Αλέφαντε. Πέρασε το μάτι να σας το προσυντέρει στο εμφάνιση. Κύριε Αλέφαντε, το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνετε. Αφήστε τον να απαντήσει τουλάχιστον. Κύριε Χαριστέα, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Αλέφαντε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Χαριστέα, έχετε το λόγο και σας ζητώ συγγνώμη για την τροπή την οποία παίρνει η συζήτηση, αλλά παρακαλώ να δώσετε μια απάντηση την οποία οφείλετε. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν θέλω να μπαίνω σε καμία διαδικασία να μιλήσω με τον κύριο Αλέφαντο ή με τον κάθε κύριο Αλέφαντο. Πρώτον, γιατί έχω μια προσωπικότητα ισχυρή και δεύτερον, γιατί δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Εγώ παίζω μπάλα, είμαι ποδοσφαιριστής. Είμαι μέλος της εθνικής ομάδας, παίζω για την Ελλάδα, για τους φιλάθλους της Ελλάδας και ποτέ δεν θα μπορέσω να μπω σε μια διαδικασία να μιλήσω με τον κύριο Αλέφαντο ή με τον κάθε κύριο Αλέφαντο που σκοπός του είναι μόνο να βγάζει προς τα έξω τα κακά πράγματα, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών για κάθε ομάδα. Η προσωπικότητά μου και ο χαρακτήρα μου δεν μου το επιτρέπει. Και άμα θέλετε να συνεχίσουμε τη συνέντευξη, σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να έχω καμία. Δεν θα έχετε, θα ήθελα όμως να δώσετε σε μένα, κύριε Χαριστέα, μια απάντηση σχετικά με αυτό που δεν το λέει ο κύριος Αλέφαντος με τον τρόπο που το είπε, αλλά που, εν πάση περιπτώσει, ακούγεται ότι ίσως θα έπρεπε κάποιοι από τους διεθνείς, εγώ δεν θα έλεγα ο Χαριστέας, ο οποίος το είπα και πριν, είναι σε μια ηλικία παραγωγική ακόμα, αλλά κάποιοι οι οποίοι είναι πάνω από τα 33-34 τους χρόνια, αν θα έπρεπε να αποσυρθούν όπως έκανε σήμερα, ας πούμε, ο Νικοπολίδης με τον Άτζα. Νομίζετε ότι τίθεται θέμα ανανέωση για την εθνική ομάδα. Και το αν έχει γίνει ένα κλειστό κλαμπ η εθνική, γιατί ουσιαστικά αυτό ήθελε να πει ο κύριος Αλέφαντος. Βεβαίως, δεν πάμε σε εξώδεξιά. Κύριε Αλέφαντε, σας παρακάλεσα πολύ. Θα πω το εξής. Κύριε Αλέφαντε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ να βλέπω τον κύριο Χαριστέα τώρα και όχι τον κύριο Αλέφαντο. Για να διευκολύνουμε. Καταρχήν, να σας πω κάτι. Το επίπεδό μου ειλικρινά και δυστυχώς δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω μαζί σας. Το επίπεδο μου είναι πολύ ψηλό. Ο κύριος Αλέφαντος δεν είναι πλέον στο παράθυρο, κύριε Χαριστέα. Δεν συνομιλείτε με τον κύριο Αλέφαντο. Έφυγε από το παράθυρο. Θα ήθελα, αν μπορούμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, να έχουμε ήρεμα μια απάντησή σας σε αυτά τα οποία σας θέσαμε εγώ και ο Γρηγόρης από το Βασίλειο. Αν δηλαδή πιστεύετε στην ανανέωση την οποία ζητούν κάποιοι. Ακριβώς. Εγώ θα πω πάρα πολύ απλά, γιατί απλά είναι τα πράγματα. Εσείς τα κάνετε δύσκολα μάλλον, όχι εμείς. Όπως ο Αντώνης, έτσι όπως και ο Παρασκευά σήμερα δηλώσανε ότι ήταν η τελευταία τους αποστολή με την τεχνική ομάδα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι έμπειροι ποδοσφαιριστές και ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις που μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για να πω ποιος και ποιος από τα παίχτες θα πρέπει να φύγει τώρα ή αργότερα. Εγώ είμαι ένας ποδοσφαιριστής και αυτό θα το κάνει ο προπονητής μου. Σωστά. Δεν είμαι εγώ σε μια τέτοια θέση να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι κι εσείς οι δημοσιογράφοι καμιά φορά κάνετε τεράστια λάθη, τραγικά λάθη, ειδικά σε τέτοιες ώρες που όλοι είμαστε στεναχωρημένοι. Ειδικά από μια τέτοια αποτυχία, να καλείτε ανθρώπους στην τηλεόραση, οι οποίοι αυτό που θέλουν, ο σκοπός τους, είναι να πηγαίνουν μετά στο καφενείο και να του. Και να λέει μην συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει να το σταματήσετε εσείς. Θα αρχίσει ο κύριος Αλέφαντος. Το λέω αυτό προσωπικά, γιατί είσαι στο εξωτερικό. Και θα πάρει άλλη τροπή η συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε. Θα ήθελα όμως τελειώνοντας να μας πείτε δύο λόγια για το αύριο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι οι φίλαθλοι, αυτοί οι οποίοι αγαπούν την εθνική ομάδα, ενδιαφέρονται για το μέλλον. Ό,τι έγινε, έγινε. Προφανώς υπάρχουν και άτυχες στιγμές, αλλά εδώ η ζωή συνεχίζεται.